Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην πρώτη Παρασκευή της πρώτης εβδομάδος των νηστειών, όπου έχουμε και τους πρώτους χαιρετισμούς της υπεραγίας Θεοτόκου που όλοι γνωρίζουμε. Και κατά την συνήθειά μας, εδώ τοπική μας συνήθεια, όλες τις Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αναφερόμεθα στα πολύτιμα ασκητικά βιβλία του γεροντικού και της φιλοκαλίας. Η αλήθεια είναι ότι οι εκεί αναφερόμενοι γέροντες και πατέρες είναι ένα ζωντανό εικονογραφημένο Ευαγγέλιον. Η ζωή τους, τα λόγια τους εκφράζουν την πιο σωστή ερμηνεία του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο εις την δυσχυλιετή του πορεία ερμηνεύθηκε ποικιλοτρόπως, ακόμη και με κοσμικά κριτήρια. Θεωρήθηκε ένα Ευαγγέλιο κοινωνικής συμπεριφοράς, ένα βιβλίο ηθικής καθοδικήσεως, ένα βιβλίο που διαμορφώνει τον άνθρωπο, έστω και ότι είναι ξεπερασμένης εποχής. Η εποχή μας δεν το βλέπει το Ευαγγέλιο σαν ένα βιβλίο θεόπνευστον, ένα βιβλίο που σώζει και προβάλλει το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού, αλλά σαν βιβλίο, όπως πιο πάνω πριν σας ανέφερα. Πολύ ορθά λοιπόν, αλλά και συγκρονιστικά, ο Κύριος μας ειδοποίησε ότι θα ξαναέλθει στη γη και λέγει: πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθόν, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Δηλαδή, εγώ θα έλθω. Το θέμα δεν είναι εκεί, αλλά εάν εγώ έλθω, θα βρω την πίστη επάνω στην γη. Αλλά ποια πίστη, αγαπητοί μου? Στο θεανθρώπινον πρόσωπό του. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ένας ηθικός οδηγός, είναι απ' όλα, αν το θέλετε, αλλά είναι εκείνο που προβάλλει το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Θεού που δημιούργησε τα πάντα, τώρα έρχεται εις τον κόσμο, μέσα εις τους ανθρώπους, ανάμεσα εις τους ανθρώπους, όπως το λέει περίφημα ο προφήτης Βαρούχ, για να σώσει τον άνθρωπο. Και θα τον έσωζε όχι βεβαίως με μόνη τη διδασκαλία του, αλλά κυριότατα με την ενανθρώπισή του. Το μυστήριο της σωτηρίας μας δεν βρίσκεται εις την διδασκαλία, όπως πολλοί θα νόμιζαν, αλλά εις αυτήν την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Όλα τα άλλα είναι συνακόλουθα. Έτσι λοιπόν, η ζωή των Αγίων που επίστευσαν εις το Ευαγγέλιον, επίστευσαν στο θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού, είναι όντως η καλύτερα προβολή του Ευαγγελίου. Και όπως γράφει ο Παύλος εις τους Κορινθίους, εις τη δευτέρα του επιστολή, λέγει: η επιστολή ημών ημίσαστε. Η δική μας επιστολή, λέγει, είσαστε εσείς, δηλαδή οι Κορίνθοι, δηλαδή οι χριστιανοί, εγγεγραμμένοι εν τες καρδίες ημών. Εγώ σας έστειλα μία επιστολή με γράμματα, αλλά αυτή η επιστολή πέρασε μέσα στη ζωή σας και συνεπώς γράφτηκε στις καρδιές σας, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Δηλαδή αναγνωρίζετε και διαβάζετε από όλους τους ανθρώπους. Και φυσικά ο Παύλος ό,τι γράφει είναι Ευαγγέλιον. Οι επιστολές του αποτελούν Ευαγγέλιον.
είναι τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Φανερούμενοι ότι εστέ επιστολή Χριστού, και θα γίνεστε φανεροί όντως ότι είσαστε μία επιστολή του Χριστού. Εγγεγραμμένη ου μέλανη, γραμμένη όχι με μελάνη και χαρτί, αλλά πνεύματι Θεού ζώντος. Ούκ εν πλαξή λιθίνες, αλλά εν πλαξή καρδίες σαρκίνες. Όχι πάνω σε πλάκες οι οποίες είναι πέτρινες, αλλά σε πλάκες ζωντανές, όπως είναι η καρδιά σας. Εκεί ακριβώς εγγράφτηκε η επιστολή μου, δηλαδή το Ευαγγέλιο. Έτσι πρέπει ο χριστιανός, αγαπητοί μου, να διαμορφωθεί, όπως είπαμε, να γίνεται ένα εικονογραφημένο Ευαγγέλιο. Και τώρα ερχόμεθα στο γεροντικό που σας είπα, ότι συνηθίζουμε να παίρνουμε το υλικό των κηρυγμάτων μας τις Παρασκευές της Σαρακοστής από τα σωζόμενα λόγια του Αγίου Αντωνίου, για να δούμε από μία παράγραφό του τι έχει να μας πει. Είναι η 14η παράγραφος μάλιστα του Αγίου Αντωνίου, μέσα στη Φιλοκαλία, είναι γραμμένα μπροστά στο βιβλίο. Κάποιος μοναχός επενέθηκε από τους αδελφούς στον Αβά, Αβάς θα πει πατήρ, γέροντας, πατήρ, κατά λέξη πατήρ, στον Αβά Αντώνιο. Ο γέροντας, όταν εκείνος ήλθε σε αυτόν, τον δοκίμασε αν υπομένει εξευτελισμό, και διαπιστώνοντας ότι δεν αντέχει, του είπε: «Μοιάζεις με χωριό όπου μπροστά είναι περιποιημένο και στολισμένο, από πίσω όμως το λαιλατούν ληστές». Ο λόγος από τον λόγο αυτών του Αγίου Αντωνίου αναφέρεται στην ταπεινοφροσύνη, αγαπητοί μου. Αν στο βάθος έχεις ταπείνωση, ώστε εάν σε επενέσουν, χαμηλώνεις και τα μάτια. Εάν δεν σε επενέσουν και σε ξεφτυλίσουν, τότε γίνεσαι θηρίον. Αλήθεια, έχουμε ταπείνωση, από αυτό θα κριθούμε. Σε ξεφτέλησε κάποιος, αδίκως εννοείται. Συκοφαντικά εννοείται, έγινες θηρίο, τότε δεν έχεις ταπείνωση, ούτε εσύ ούτε εγώ. Μπορεί να είσαι καθώς πρέπει άνθρωπος, αλλά θέλοντας να κρατήσεις την αξιοπρέπειά σου, όταν οι άλλοι σε ξεφτυλίζουν, και προπαντός θα το δούμε και πιο κάτω, εάν έχεις την ιδιότητα του χριστιανού, δηλαδή εάν η συμπεριφορά σου επειδή είναι χριστιανική σε ξεφτυλίζουν. Προσέξατε, αυτό έχει σημασία, γιατί είσαι, αν είσαι ένας άνθρωπος του κοινού ποινικού δικαίου, αν είσαι ένας κλέφτης, θα μας το πει ο Απόστολος Πέτρος πιο κάτω, ένας κακοποιός, τότε βέβαια θα διαμαρτυρηθείς. Αλλά όταν σε ξεφτυλίζουν μόνο και μόνο γιατί είσαι χριστιανός, τότε είναι προς τιμή σου αυτό το πράγμα. Τότε, εάν δεν θυμώσεις εναντίον αυτών που σε ξεφτυλίζουν, τότε έχεις όντως ταπεινοφροσύνη, έχεις υπομονή που μπορείς να αντέξεις. Οπότε τη χριστιανική σου ιδιότητα, αδελφέ, την έχεις επιφανειακά. Λίγοι χριστιανοί, πολύ λίγοι, έχουν προσέξει τον ένα των μακαρισμών του Χριστού μας. Ξέρετε, ο Κύριος καταθέτει, ή μάλλον γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, τους μακαρισμούς που κάποτε ο Κύριος εξεφώνησε, 9 των αριθμών. Ο τελευταίος λοιπόν αναφέρεται
εις την κακοποίηση που μπορούν να σου κάνουν άνθρωποι άσχετοι με την πίστη, και να υβρίσουν την πίστη σου και εσένα και το πρόσωπό σου. Να τι λέει ο ένατος μακαρισμός: μακάρι είστε, δηλαδή είσαστε ευτυχείς, όταν ονειδήσως ημάς σας ηρωνευθούν, σας κοροϊδέψουν και διώξωση ασκήσουν ακόμα και διωγμών εναντίον σας, και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών, και σας πούνε κάθε πονηρή, βρώμικη, ελεημή κουβέντα εναντίον σας, ψευδόμενη ένε και νε μου, αλλά είναι ψευδόμενη. Δεν τα πάσχεται αυτά. Αυτοί θέλουν να χτυπήσουν το Ευαγγέλιο, θέλουν να χτυπήσουν τον Χριστό και χτυπάνε εσάς. Όπως ακριβώς συμβαίνει, ένα σκυλί που είναι δεμένο εμφανιζόμεθεν άγριο σκυλί και του πατάμε καμιά πέτρα, δεύτερη πέτρα, τρίτη πέτρα. Το σκυλί τι κάνει? Είναι δεμένο, δεν μπορεί να έρθει να δαγκώσει εμάς, και δαγκώνει τις πέτρες που του πετάμε. Έτσι γίνεται. Θέλουν να δαγκώσουν τον Χριστό. Πού να τον βρουν τον Χριστό? Και δαγκώνουν εμάς. Είσαστε, λέει ο Κύριος, μακάριοι, είσαστε ευτυχείς. Ο μακαρισμός αυτός είναι το επιστέγασμα όλων των προηγουμένων, των οκτώ δηλαδή προηγουμένων μακαρισμών, γιατί αναφέρεται στο πάθος του Χριστού, τον οποίον Χριστόν βιώνει ο χριστιανός που κατενόησε ότι το Ευαγγέλιο είναι σταυρικό. Σταυρικό, αν θέλετε ακριβέστερα, σταυροαναστάσιμον. Τα ίδια γράφει, σας είπα, και ο Απόστολος Πέτρος. Ακούτε τι λέει. Αγαπητοί, λέγει στην πρώτη του επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο, λέει: αγαπητοί, μη ξενίζεστε της εν ημίν πυρώσεως. Ξενίζομαι, παραξενεύομαι όταν υπάρχει σε εσάς μία πύρωση, δηλαδή καίετε το εσωτερικό σας επειδή σας βρίζουν, προς πειρασμόν ημίν γενωμένη, που γίνεται για να υποστείτε πειρασμόν, ως ξένου ημίν συμβαίνοντος, σαν κάτι ξένο πράγμα. Μα γιατί να μου συμβεί εμένα αυτός ο πειρασμός, τι έχω κάνει? Αλλά καθώ κοινωνείτε της του Χριστού παθήμαση, όπως κοινωνείτε, γίνεστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, διότι αν το θέλετε, ξέρετε ποια είναι η συνισταμένη της σωτηρίας μας, να εξομοιωθούμε, να υποστούμε τα πάθη του Χριστού. Αχ, πού να το ξέραμε εμείς οι χριστιανοί, δεν το καταλαβαίνουμε. Είδατε λοιπόν τι λέγει εδώ ο Απόστολος Πέτρος: αλλά καθώ κοινωνείτε της του Χριστού παθήμαση, γίνεστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, να έχετε χαρά. Είναι και εν τη αποκαλύψη της δόξης αυτού χαρείτε αγαλλιόμενοι. Και όταν θα εμφανιστεί κατά τη Δευτέρα του παρουσία, τότε και εσείς θα είσαστε εκείνοι που θα έχετε πλήρη χαρά. Ή δε ονειδίζεστε, εάν σας κοροϊδεύουν εν ονόματι Χριστού, γιατί πιστεύετε εις τον Χριστό. Και τι, βέβαια είναι διεφθαρμένη η εποχή μας, αλλά δεν είναι πάρα πολύ διεφθαρμένη όπως θα είναι αύριο, μεθαύριο του χρόνου. Θα είναι χειρότερα. Δεν πηγαίνουμε σε καλύτερες εποχές. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Πλανώνται εκείνοι οι οποίοι ελπίζουν για κάτι καλύτερο. Πλανώνται πραγματικά. Πηγαίνουμε δυστυχώς εις τα χειρότερα. Μακάρι, λέει, ότι της δόξης και δυνάμεως και το του Θεού πνεύμα εφ' ημάς αναπαύεται. Το πνεύμα του Θεού αναπαύεται σε εσάς. Μη γάρτης ημών πασχέτω, συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος να λέγει, ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός. Όμως δεν πρέπει κανείς να πάσχει σαν φωνιάς, σαν κλέπτης, σαν κακοποιός, ό,τι σας είπα προηγουμένως.
ή ως αλλοτριοεπίσκοπος, ή δε ως χριστιανός, εάν όμως πάσχει ως χριστιανός, μη εσχυνέστο, να μην ντρέπετε. Δοξαζέτο δε τον Θεόν εν το μέρη τούτο. Να δοξάζει τον Θεό εν το μέρη τούτο, που θα πει εις την ιδιότητά του να είναι χριστιανός. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος, όπως βλέπουμε αγαπητοί μου, ταυτίζει το πάθος του πιστού με το πάθος του Χριστού, που είναι η συσταύρωση. Σας είπα, το ανθόγαλο της πνευματικής ζωής είναι η συσταύρωσή μας με τον Χριστό. Μερικοί το λένε με πολύ ελαφρά καρδιά, ότι έχω πάθει, λέει, πέρασα τα πάθη του Χριστού. Αχ αδελφέ μου, με τόση ελαφρότητα μπορούμε να λέμε ότι περάσαμε τα πάθη του Χριστού? Πλανόμεθα. Το πάθος του Χριστού έχει βάθος. Συνιστά όμως ο Απόστολος Πέτρος, όπως είδαμε, να μην υπάρχει η έκπληξη εις των πιστών. Μπα και τι έπαθα. Έπρεπε να το περιμένεις. Πήρες την απόφαση να ζήσεις αληθινά χριστιανικά, θα περιμένεις και αυτήν την συσταύρωση. Έτσι μπορέσουμε, θα μπορέσουμε αγαπητοί μου να εισέλθουμε εις την Βασιλεία του Θεού. Η ιδιότητα του χριστιανού δεν είναι κάτι το επιπόλαιο, δεν είναι κάτι που ίσως θα μπορούσαμε να το περάσουμε ανώδυνα. Εάν λοιπόν σας ειρωνεύονται, λέει ο Απόστολος Πέτρος, αυτό αποτελεί κριτήριο ότι ανήκετε εις τον Χριστόν και σας δίνει πολύ τιμή. Όμως κανείς να μην πάσχει, λέγει, κάνω ανάλυση των όσων σας διάβασα, μια δεύτερη ανάλυση, σαν κακοποιός. Αυτό φυσικά τιμή δεν θα του δώσει. Αν όμως ως χριστιανός πάσχει, τότε ανήκει εις τον ένατον μακαρισμόν του Χριστού και θα φέρει ιδέως, πολύ ευχάριστα θα φέρει κάθε ονειδισμό και εξευτελισμό, όπως μας είπε ο Άγιος Αντώνιος για αυτόν τον επενούμενον μοναχόν. Αλλά επειδή μένει κάποιος χρόνος, να δούμε και κάτι ακόμα. Είναι πάλι από το γεροντικό, αναφέρεται εις τον Αβά Ανούβου. Ανούβου. Έχουμε τέτοια ονόματα διότι ήσαν στην Αίγυπτο και πολλοί εξ αυτών ήσαν Αιγύπτιοι. Εξάλλου και ο Άγιος Αντώνιος ήτο Αιγύπτιος. Μην το ξεχνούμε, ελληνικά δεν εγνώριζε. Ήτανε βέβαια γράμματος, ανεξάρτητα όμως ελληνικά δεν εγνώριζε. Και ο Αβάς Ανούβ λέγει, είναι η δευτέρα παράγραφος όσων περιέχονται από τη διδασκαλία του στο βιβλίο των γεροντικών. Από τότε που λέγομαι χριστιανός, δεν βγήκε ψεύδος από το στόμα μου. Πω 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 πω. Έτσι θα έπρεπε αγαπητοί μου να είμαστε όλοι οι άνθρωποι. Από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε και θα είμαστε οι φωτισμένοι χριστιανοί, το ψέμα τι θέση έχει στη ζωή μας? Βέβαια, αν σας πω, ποιος δεν είπε ποτέ ψέματα? Ίσως κάποιοι πουν ότι να, εγώ δεν είπα ψέματα. Έχω ρωτήσει πολλές φορές στην εξομολόγηση αν κάποιος λέει ότι δεν έχει καμία αμαρτία, και εγώ του λέω, ούτε ψέματα είπατε? Και να μου απαντά, όχι, ψέματα θα σου πω. Η Γραφή ίδια λέει, πας άνθρωπος ψεύστης. Ναι αγαπητοί, αλλά το να μην πω ψέματα χρειάζεται αγώνας, πολύ αγώνας να μην πω ψέματα, και πρέπει να φτάσουμε πράγματι να μην λέμε ψέματα. Το ψέμα για τον χριστιανό είναι αδιανόητο, γιατί κινείται εν ονόματι του Θεού της αληθείας. Ο Θεός είναι αληθής, ο Θεός της αληθείας. Εσύ το παιδί του, γιατί λες ψέματα? Ψέματα λέγει μόνο ο διάβολος αγαπητοί, και είναι, όπως βεβαιώνει ο Κύριος, ο πατέρας του ψεύδους, δηλαδή ο επινοητής του ψεύδους, ο πατέρας. Αυτός γέννησε το ψέμα, το ψεύδος, ο διάβολος.
Εξάλλου τους πρωτοπλάστους ψέματα είπε. Το ψέμα είναι πάθος της ψυχής που εκφράζεται κυριότατα με τη γλώσσα. Το ψέμα εμφανίζεται είτε με τη μορφή της αρνήσεως της αληθείας, είτε με τη μορφή της παραποιήσεως της αληθείας, δηλαδή με μισή αλήθεια. Όταν πω μισή αλήθεια, αυτό είναι ένα ψεύδος. Είτε με τη μορφή της αποκρούσεως της αληθείας, δηλαδή με την τήρηση της σιωπής. Να μην μιλήσω τίποτα. Ξέρω, δεν λέω τίποτα. Ο άλλος παθαίνει κακό με το ψέμα που κυκλοφόρησε εις βάρος του και εγώ σιωπώ. Βλέπετε με ποιες μορφές μπορεί να κυκλοφορήσει το ψέμα. Ακόμη η Αγία Γραφή αναφέρει την έκφραση, αυτό θέλω να προσέξουμε αγαπητοί, «οποιών την αλήθεια». Η φρασούλα αυτή «οποιών την αλήθεια» συναντάται πολύ συχνά, κυριότατα, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου και στις επιστολές του και στο Ευαγγέλιο, «οποιών την αλήθεια» ή «οποιών το ψεύδος». Πάλι στον ίδιο Ευαγγελιστή εμφανίζεται. Δηλαδή για μας τους Έλληνες, επειδή η αλήθεια είναι ή το ψεύδος είναι εγκεφαλική υπόθεση, λέμε λέγω την αλήθεια ή λέγω το ψεύδος. Δια των Εβραίων η αλήθεια ή το ψεύδος δεν είναι μια υπόθεση εγκεφαλική, μια υπόθεση γλώσσης, αλλά μια υπόθεση ολοκλήρου της υπάρξεως. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Συνεπώς, εκείνος ο οποίος λέγει αλήθεια είναι αληθής, ολόκληρη η ύπαρξή του. Γι' αυτό ακριβώς λέγεται οποιόν, αυτός που κάνει την αλήθεια. Εμείς δεν λέμε αυτός που κάνει την αλήθεια ή αυτός που κάνει το ψέμα. Τούτο σημαίνει ότι η αλήθεια και το ψεύδος δεν είναι απλώς προϊόντα, όπως σας είπα, καθημάς τους Έλληνες εγκεφαλικά, αλλά ο όλος πνευματικός προσανατολισμός και η όλη βίωση του ανθρώπου, όπου και οι εκφράσεις αληθής άνθρωπος, αληθής Ισραηλίτης, που είπε ο Κύριος τον Αθαναήλ, να λέει ένας αληθινός Ισραηλίτης, και όπως και το αντίστοιχο ψευδής άνθρωπος. Έτσι τόσο το ψεύδος όσο και η αλήθεια κυριαρχούν στον άνθρωπο και τον διαμορφώνουν. Διαμορφώνουν την νόησή του, διαμορφώνουν το συναίσθημά του, διαμορφώνουν τη βούλησή του. Η αλήθεια ή το ψεύδος γίνεται εις τον άνθρωπο το πιστεύω του και ζυμώνεται ή με το ένα ή με το άλλο. Γι' αυτό λέμε ψεύτικος άνθρωπος αυτός, αληθινός άνθρωπος αυτός. Πάμε στον έμπορο, εσείς οι κυρίες που πάτε να ψωνίσετε ύφασμα, το πιάνετε, το βλέπετε στο φως και λέτε στον καταστηματάρχη, ψεύτικο είναι αυτό. Δηλαδή το ύφασμα λέει ψέματα? Όχι, είναι ψεύτικο, δηλαδή δεν είναι γερό. Έτσι είναι ο άνθρωπος, όχι απλώς λέει ψέματα, είναι ψεύτικος άνθρωπος, σκάρτος άνθρωπος, χαλασμένος άνθρωπος. Ακούσατε αυτό? Χαλασμένος άνθρωπος, όπως το αναφέρει αυτό ο προφήτης Ισαΐας για τον χαλασμένον άνθρωπο. Θα έρθει, λέει, η εποχή που οι άνθρωποι θα είναι χαλασμένοι. Μας αναφέρει η Αποκάλυψη το εξής. Της δέδυλης, είναι στο 21ο κεφάλαιο, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, της δέδυλης και απίστης και ευδελιγμένης και φωνεύση και πόρνης και φαρμακής και ειδωλολάτρες και πάση της ψευδές, και σε όλους τους ψευδείς ανθρώπους, όχι γιατί λένε μόνο ψέματα, αλλά γιατί είναι ψεύτικοι άνθρωποι, χαλασμένοι άνθρωποι. Και βέβαια ένας ο οποίος μετέρχεται αυτόν τον κατάλογο των αμαρτιών δεν χαλάει, κάποτε χαλάει. Το μέρος αυτών, η θέση τους, εν τη λίμνη δικαιωμένη εν πυρή και θείο, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Η θέση τους είναι η κόλαση. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, αν λέμε ψέματα ως γλώσσα, σιγά σιγά θα γίνουμε και ψεύτικοι άνθρωποι, μην νομίζετε. Σιγά σιγά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, θα γίνουμε και ψεύτικοι άνθρωποι.
ακόμη το ψεύδος σαν κακοποίηση της αληθείας ως προς τον Θεόν εκφράζεται με εκείνο που δεν είναι ο Θεός, εκείνο που δεν είπε ο Θεός. Λες κάτι το είπε ο Θεός, ενώ δεν το είπε ο Θεός αυτό. Εκείνο που δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Για παράδειγμα, ο πανθεϊσμός, όλα λέει είναι Θεός γύρω. Ο Θεός τα δημιούργησε, αλλά δεν αποτελούν αυτά την ουσία του Θεού. Αυτό είναι ένα ψεύδος ο πανθεϊσμός. Και ξέρετε, ο πανθεϊσμός και που δεν υπάρχει στη ζωή μας. Αλλά θα επεκταθώ πολύ και η ώρα πέρασε. Ακόμη ο πνευματισμός, ψεύδος είναι. Η μαγεία, ψεύδος είναι. Η αίρεση, ψεύδος είναι. Όλα αυτά είναι ψεύδι που δεν έχουν ουδεμίαν σχέση με τον Θεό. Αγαπητοί, μακριά από το ψεύδος. Μας πληροφορεί ο Απόστολος και μας λέγει: μη ψεύδεστε εις αλλήλους, μη λέτε ο ένας στον άλλον ψέματα. Και όπως λέει το βιβλίο των Παροιμίων η Παλαιά Διαθήκη, βδέλυγμα Κυρίο, χίλι ψευδί. Είναι βδέλυγμα, σύχαμα λέει στον Θεό, όταν υπάρχουν χίλι που λένε ψέματα. Έτσι ο Αβάς Ανούβ, που αναφέραμε την περίπτωσή του, από τη στιγμή που βαπτίστηκε χριστιανός, δικαιολογημένα κατενόησε, τότε δε ευαπτίζοντο και σε μεγάλη ηλικία, ψεύδος δεν βγήκε από το στόμα του. Αγωνιζόταν, γιατί η φύση μας ρέπει στο ψεύδος. Μένει σε μας να απομακρύνουμε και διαρκώς να απομακρύνουμε την ολεθρία αυτή, συνείδηση που λέγεται ψέμα. Αμήν. I mean.